κυρία, πρώτη της σημερινής ημέρας, αλλά δεύτερη στη σειρά των συνεδριών. Ο πρώτος συζητητής είναι ο καθηγητής κύριος Σφίλιας. Ο κύριος Γεώργιος Σφίλιας, που είναι σε θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, στο Παρίσι, στην ιστορία θεολογία της χριστιανικής λατρείας, βυζαντινή ιστορία και χριστιανική αρχαιολογία. Από το οποίο έλαβε δύο μεταπτυχιακούς τίτλους εκπαίδευσης και διδακτορικό δίπλωμα στην ιστορία της χριστιανικής λατρείας. Ακολούθως μετεκπαιδεύτηκε στη Ρώμη, στην παλαιογραφία και κριτική έκδοση κειμένων και έλαβε δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι συγγραφέας βιβλίων και άρθρων σχετικών με τη λειτουργική και την εκκλησιαστική ρητορική. Διδάσκει παράλληλα με το Πανεπιστήμιο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θεολογίας του Ελληνικού Ανοίκτου Πανεπιστημίου και συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές της Ιεράς Συνόδου. Το γενήν έχω είναι πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας. Ο κύριος Σφίλιας έχει το θέμα να εξηγηθεί τα μηνέα. Κύριε Σφίλια, έχετε το λόγο. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, ελογημότατοι κύριοι συνάδελφοι, τα μηνέα είναι τα λειτουργικά βιβλία στα οποία περιέχονται οι ακολουθίες εσπερινού και όρθρου των εορτών του ακίνητου εορτολογικού κύκλου, είτε δεσποτικών, είτε θεομητορικών, είτε εορτών Αγίων. Αποτελούν επομένως μία συλλογή 12 τόμων, ο τίτλος των οποίων φέρει το όνομα «Μηνέο», και συμπληρώνεται με το όνομα του συγκεκριμένου μηνός. Στην προφορική λειτουργική παράδοση αποκαλούνται και μόνο με το όνομα ενός μηνός. Επειδή σε κάθε ακολουθία προβλέπεται ένα σταθερό σύστημα ψαλμών και οδών, θα προσθέταμε ότι τα μηνέα περιέχουν τα κινητά τμήματα των ακολουθιών, δηλαδή τα τροπάρια και τους κανόνες, οι οποίοι παρεμβάλλονται στην καθορισμένη στοιχολογία της ημέρας. Εκτός όμως από το υμνογραφικό περιεχόμενο, στα μηνέα καταχωρίζονται και τα βιβλικά αναγνώσματα του εσπερινού, εάν προβλέπονται, καθώς και ορισμένες τυπικές διατάξεις της Θείας Λειτουργίας. Ως επιπρόσθετες, θα μπορέσαμε να χαρακτηρίσουμε στα μηνέα τις ακολουθίες των μεγάλων ωρών των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων. Εάν θα επιχειρούσαμε την αναλυτική καταγραφή του περιεχομένου των μηνέων, θα επισημέναμε ότι περιέχουν στη μεν ακολουθία του εσπερινού τα στοιχειρά του Κύριε Κέκραξα, τα τροπάρια της Λυτής, εάν προβλέπονται, τα απόστοιχα και το απολυτίκιο, στη δε ακολουθία του όρθρου τα τροπάρια καθίσματα, τα οποία ψάλλονται μετά την στοιχολογία του ψαλτηρίου, τους κανόνες με τα καθίσματα μετά την τρίτη οδή και το κοντάκιο, οίκο και συναξάριο μετά την έκτη οδή, το εξαποστηλάριο, τα στοιχειρά και εάν προβλέπονται τα απόστοιχα των ένων με το δοξαστικό, εάν επίσης προβλέπεται, οπότε και θεωρούμε τον υμνογραφούμενο δια του δοξαστικού Άγιο ως εορταζόμενο. Το συγκεκριμένο βεβαίως περιεχόμενο των μηνέων ποικίλει υπό την έννοια ότι στις μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, καθώς και στις εορτές των Αγίων, οι ακολουθίες είναι πλουσιότερες. Περιέχουν δε, σε αντίθεση με τις απλούστερες ακολουθίες, περιέχουν ακολουθία του μικρού εσπερινού, απόστοιχα, αναγνώσματα, ιδιόμελα της Λυτής, περισσότερα καθίσματα, δύο ή και τρεις κανόνες, σπανίως δε και κάποια ιδιόμελα τροπάρια στο τέλος της ακολουθίας του όρθρου, όπως για παράδειγμα τα ιδιόμελα τροπάρια κατά την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού στην εορτή της Υψώσεως και τα ιδιόμελα κατά την χρήση με έλαιον της Κανδύλας μετά τη δοξολογία κατά την εορτή του Αγίου Νικολάου. Οι ατελέστερες, οι απλούστερες δηλαδή ακολουθίες, περιορίζονται στα στοιχειρά του εσπερινού σε ένα μόνο κανόνα και σε ένα κάθισμα μετά την τρίτη οδή. Σε ορισμένες περιπτώσεις συμπαρατίθενται οι ακολουθίες δύο ή και τριών εορταζομένων Αγίων. Στις περιπτώσεις αυτές, δηλαδή των απλουστέρων, των ατελεστέρων ακολουθιών, οι ακολουθίες των μηνέων συμπληρώνονται από τις ακολουθίες της οκτωήχου ή από τις ακολουθίες του κινητού εορτολογικού κύκλου, τριώδιο και πεντηκοστάριο.
Σε άλλες περιπτώσεις, οι ακολουθίες των μηναίων παραλείπονται εξ ολοκλήρου, όπως συμβαίνει με την ακολουθία του Πάσχα, αλλά και άλλων μεγάλων κινητών εορτών, κατά τις οποίες από την ακολουθία του μηναίου αναγινώσκεται μόνο το συναξάριο της ημέρας. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά τις οποίες συμπλέκονται οι ακολουθίες του κινητού Τριώδιο Πεντηκοστάριο με τον ακίνητο κύκλο μηναία των εορτών, προβλέπονται οι σχετικές τυπικές διατάξεις, οι οποίες καταχωρίζονται στα μηναία πριν από τη συγκεκριμένη ακολουθία. Θα έλθουμε τώρα σε κάποια ιστορικά στοιχεία περί της διαμορφώσεως των μηναίων, πώς διαμορφώθηκαν δηλαδή αυτά τα λειτουργικά βιβλία. Η γένεση και η ιστορική εξέλιξη των μηναίων δεν είναι γνωστή. Είναι δε σαφές ότι το περιεχόμενό τους διαμορφώθηκε σταδιακά. Η αρχική μορφή πρέπει να περιείχε μόνο τα απολυτίκια των εορταζομένων Αγίων ή των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, συνοδευόμενα από μία απλή μορφή συναξαρίου. Αυτή η απλή δομή των μηναίων πρέπει να είναι η μαρτυρούμενη στο δεύτερο τμήμα του ορολογίου. Στον αρχικό αυτό πυρήνα άρχισαν να προστίθενται νέες υμνογραφικές δημιουργίες, οι οποίες επήγαζαν από τα διάφορα τοπικά εορτολόγια, δηλαδή από την ιδιαίτερη τιμή που αποδιδόταν προς κάποια δεσποτική, θεομητορική ή αγιολογική εορτή στις κατατόπους χριστιανικές εκκλησίες. Η ιδιαίτερη αυτή τιμή, στηριζόμενη και αυξανόμενη από τον πλούτο της λαϊκής ευσέβειας, επέφερε τον υμνογραφικό εμπλουτισμό των μηναίων. Γι' αυτό υποστηρίζεται ότι ο πυρήνας από τον οποίο δημιουργήθηκαν τα μηναία είναι τα τοπικά συναξάρια των εορταζομένων Αγίων στις διάφορες χριστιανικές εκκλησίες. Παρά τα αυτά, η συμπλήρωση και ολοκλήρωση του περιεχομένου των μηναίων πρέπει να επισυμβαίνει στην Κωνσταντινούπολη ήδη από τον 9ο αιώνα, ίσως μάλιστα ως μετεξέλιξη ενός λειτουργικού βιβλίου το οποίο ονομαζόταν τότε «Τροπολόγιο». Στην Κωνσταντινούπολη άλλωστε συντάχθηκαν προφανώς οι περισσότεροι ύμνοι των μηναίων. Εκεί, για παράδειγμα, αναπτύχθηκε η υμνογραφική παραγωγή του Ρωμανού του Μελωδού και οι ύμνοι οι οποίοι καταχωρίστηκαν στα λειτουργικά βιβλία του Ορολογίου και του Τροπολογίου, τα δύο αυτά βιβλία που θεωρούνται ως προδρομικά των μηναίων. Στην Κωνσταντινούπολη επίσης είχε ολοκληρωθεί το έργο των συναξαρίων του πυρήνα, όπως προαναφέρθηκε, των μηναίων, από τον Σιμεών το μεταφραστή. Στην ίδια πόλη πραγματοποιήθηκε σε μεταγενέστερους χρόνους η συμπλήρωση των μηναίων, ώστε σε κάθε ημέρα να υπάρχουν οπωσδήποτε 4 στιχηρά στον Εσπερινό και ένας κανόνας με κάθισμα μετά την Τρίτη Οδή στον Όρθρο. Αποτελεί κοινή πεποίθηση των ερευνητών στην έκδοση της εισηγήσεως, θα παραθέσω όλη τη βιβλιογραφία και τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί, αποτελεί κοινή συζήτηση των ερευνητών ότι από τον 10ο αιώνα τα μηναία συνιστούν τα βασικά λειτουργικά βιβλία για την επιτέλεση των δεσποτικών, θεομητορικών και εορτών των Αγίων, δηλαδή τα βασικά λειτουργικά βιβλία του εκκλησιαστικού έτους. Σε χειρόγραφα μηναία του 11ου αιώνα μαρτυρείται η έκδοση ενός τόμου για κάθε μήνα, ενώ σε άλλα χειρόγραφα μαρτυρείται η παράθεση σε έναν τόμο 2 ή και περισσότερων μηνών. Οι διορθώσεις και συμπληρώσεις αυτές επισυμβαίνουν σε εποχές κατά τις οποίες στην Κωνσταντινούπολη είχε επικρατήσει το μοναστικό τυπικό, το προερχόμενο από το ιεροσολυμητικό τυπικό του Αγίου Σάβα. Επομένως, αναφερόμαστε σε εποχές μεταγενέστερες της οικονομαχίας. Οι μοναστικές παρεμβάσεις στα μηναία αποδεικνύονται και από το γεγονός ότι στην ενοριακή λειτουργική πράξη, στο λεγόμενο ασματικό τυπικό, δεν προβλέπονταν στοιχειρά και κανόνες. Γνωρίζουμε ότι ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης εισήγαγε στο ασματικό τυπικό επιλεκτικώς κάποια τροπάρια και κανόνες από τα μηναία. Ορισμένα από τα στοιχεία αυτά ήσαν μάλλον ξένα προς το ασματικό τυπικό ως προερχόμενα από την μοναστική παράδοση. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τμήματα του περιεχομένου του λειτουργικού βιβλίου του τυπικού ενσωματώθηκαν στην έκδοση των μηναίων και τα τμήματα αυτά στις εκδεδομένες μορφές των μηναίων παρατίθενται συνήθως
με χαρακτήρες κόκκινου χρώματος στην έκδοση. Ως προς τις παρεμβάσεις, κυρίως προς τα αφαιρέσεις, στο περιεχόμενο των μηνέων, φαίνεται ότι το κριτήριο υπήρξε το όνομα του υμνογράφου. Εάν δηλαδή το όνομα αυτό ήταν γνωστό και καθολικώς αποδεκτό, το όνομα του υμνογράφου βέβαια καθίστατο γνωστό από την ακροστοιχίδα του κανόνα, τότε η ακολουθία που είχε συγγράψει ο συγκεκριμένος υμνογράφος ενσωματωνόταν στο περιεχόμενο του μηναίου, εκτοπίζοντας κάποια άλλη παλαιότερη ενός αγνώστου υμνογράφου. Το γεγονός αυτό της προτεραιότητας κατά την επιλογή των ακολουθιών του μηναίου κάποιου φημισμένου υμνογράφου έναντι ενός άλλου, λιγότερο γνωστού, επισημαίνει η ακόλουθη διάταξη του τυπικού της Βενετίας του 1691. Η διάταξη έχει ως εξής: «Ιστέων δε και τούτο, ως υπερέχει το μηναίον εν μνήμη Αγίου Τινός κανόνας, διαφόρων ποιητών, ήμεν έστι κανόν ο του κύρ Κοσμά», αυτός πρέπει να είναι ο μελωδός, «προκριτέως, είδε του κύρ Ιωάννου», Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «και εταίρον του Ιωάννου προκρίνεται, είδε του κύρ Θεοφάνους», Θεοφάνης ο γραπτός προφανώς, «και εταίρον ο του κύρ Θεοφάνους προκρίνεται, προτιμητέως γαρέστη των άλλων. Είδε του κύρ Ιωσήφ», Ιωσήφ ο υμνογράφος, «ούτως τον λοιπόν προτετίμητε ποιητών. Τούτον δε μη όντων, ή του κύρ Ιωάννου. Αυτόν δε μη την χανόντων, ή του κύρ Θεοφάνους. Απάντων δε τούτον, ή του κύρ Ιωσήφ, τον λοιπόν απάντων προκρίνονται». Είναι αυτονόητο ότι οι ακολουθίες, οι προερχόμενες από τη γραφίδα φημισμένων υμνογράφων, ετύγχαναν προτιμήσεως ως περιεχόμενα των μηναίων και για τον πρόσθετο λόγο της παροχής πλούσιων πληροφοριών για τα εορταζόμενα ιερά πρόσωπα. Έρχομαι τώρα σε σχόλια επί του περιεχομένου των μηναίων. Οι διαφορετικοί τύποι των μηναίων διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: τα αρχαϊκά περιφερειακά, τα αρχαϊκά μητροπολιτικά, τα ανανεωμένα και τα νέο-σαββαϊτικά. Ακούσατε τη λέξη περιφέρεια. Ως περιφέρεια νοείται η συναϊτική και έλληνο-ιταλική χειρόγραφη παράδοση των μηναίων, η οποία φτάνει έως τον 10ο αιώνα. Τους 11ο-12ο τοποθετείται η άλλη παράδοση, η μητροπολιτική των μηναίων, ενώ ο ανανεωμένος τύπος που ακολουθεί έως τον 14ο αιώνα προσεγγίζει τη σύγχρονη μορφή των μηναίων. Τέλος, τα λεγόμενα νέο-σαββαϊτικά μηναία αποτελούν τις αποδείξεις της ιεροσολυμητικής επιδράσεως επί του βυζαντινού λειτουργικού τύπου, η οποία επίδραση έδωσε στα μηναία την τελική τους μορφή. Λόγω της μακράς και βαθμιαίας εξελίξεώς τους, τα μηναία χαρακτηρίζονται από ποικιλία υλικού, άλλοτε μεν αρίστης, άλλοτε όμως μέτριας ποιότητας. Στα υμνογραφήματα της αρίστης ποιότητας θα πρέπει να συγκαταλεγούν οι ακολουθίες των μεγάλων δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, καθώς και οι ακολουθίες κάποιων Αγίων, οι οποίες έχουν γραφεί από διάσημνους υμνογράφους, όπως ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Κοσμάς Μαϊούμα. Στα υμνογραφήματα μέτριας ποιότητας συγκαταλέγονται τα μεταγενέστερα, αυτά τα οποία συντέθηκαν για τη συμπλήρωση των ακολουθιών των μηναίων και τα οποία αποτελούν συνήθως κακέκτυπα των παλαιότερων. Θα πρέπει βεβαίως να τονιστεί ότι το κοινό διάγραμμα των ακολουθιών αλλά και τα κοινά μέτρα και θέματα των επιμέρους ύμνων εξασφαλίζουν στο περιεχόμενο των μηναίων μία σχετική ομοιογένεια. Είναι προφανές ότι το περιεχόμενο των μηναίων καλείται συνεχώς να εμπλουτίζεται, εφόσον προστίθενται νέοι Άγιοι στο εορτολόγιο ή νέες τοπικές εορτές για τις οποίες συγγράφονται νέες ακολουθίες. Αλλά και παλαιότερες ακολουθίες των μηναίων, οι οποίες ήσαν ημιτελείς, συμπληρώνονται από σύγχρονους υμνογράφους με επιμέρους εκδόσεις, τις λεγόμενες γνωστές σε όλους φυλάδες. Οι ακολουθίες αυτές ψάλλονται σήμερα είτε παράλληλα με τις ακολουθίες των μηναίων, είτε αυτοτελώς. Το περιεχόμενο των μηναίων έχει μεταφραστεί σε λειτουργικές γλώσσες ομοδόξων λαών, σλαβωνικές και ρουμανικές μεταφράσεις, αλλά και στις σύγχρονες διαδεδομένες ευρωπαϊκές γλώσσες. Είναι αξιοσημείωτο μάλιστα
ότι στις γλώσσες των ομοδόξων σλαβοφώνων και αραβοφώνων λαών ο τίτλος Μηναίων διασώζεται με μικρές παραλλαγές. Και τέλος, θέλω να μιλήσω για την έκδοση των Μηναίων που είναι μια σοβαρή και ακαθόδης υπόθεση. Η έκδοση των Μηναίων δεν απετέλεσε προτεραιότητα για τους εκδότες των λειτουργικών βιβλίων του Βυζαντίου και τούτο, διότι τα Μηναία είχαν κατά βάση ιδιωτικό χαρακτήρα υπό την έννοια αυξομοιώσεων του περιεχομένου τους μέσα από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ούτε δύο Μηναία παντελώς όμοια. Αλλά και υπήρχε και μια πολυάριθμη χειρόγραφη παράδοση, γεγονός το οποίο καθιστούσε και καθιστά ακόμα αδύνατη την κριτική τους έκδοση. Λόγω άλλωστε των παραλλαγών του περιεχομένου τους, δεν υπάρχουν αναλυτικές περιγραφές του περιεχομένου των χειρογράφων Μηναίων στους διαφόρους καταλόγους των βιβλιοθηκών. Η πρώτη έντυπη έκδοση των Μηναίων πραγματοποιήθηκε στη Βενετία κατά τα έτη 1526-1533 από τους Ανδρέα και Ιάκωβο Σπινέλη. Το 1548 άρχισε δεύτερη έκδοση των Μηναίων παρά Βαρθολομαίο το Ιωαννίνο, η οποία ολοκληρώθηκε με τη χορηγία του Ανδρέα Σπινέλη το 1596. Βασικός επιμελητής της εκδόσεως αυτής υπήρξε ο πρωτοπαπάς Ναυπλίου Νικόλαος ο Μαλαξός, ο οποίος επέφερε κάποιες διορθώσεις όμως και απεκατέστησε το κείμενο της πρώτης εκδόσεως, το οποίο είχε υποστεί φθορές. Όπως έγραφε ο Αντώνιος ο Έπαρχος σε επιστολή του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Διονύσιο Β' περί της εν λόγω εκδόσεως, ο Νικόλαος Μαλαξός, διαβάζω ακριβώς τη φράση, «διευθωρώτων των πρωτοτύπων επινορθώσατο, πάντα και εις το υγιέστατον απεκατέστησεν». Οι μεταγενέστερες εκδόσεις των Μηναίων στηρίχθηκαν κατά βάση στις δύο αυτές αρχικές εκδόσεις και αποτελούν εκδόσεις ιδιωτικών πρωτοβουλειών, οι οποίες διορθώνουν μεν κάποια τυπογραφικά σφάλματα των αρχικών εκδόσεων, προσθέτουν όμως και νέα στοιχεία στο περιεχόμενο των Μηναίων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέα σφάλματα και να διαιωνίζονται έως τις μεταγενέστερες και σύγχρονες εκδόσεις αυτά τα σφάλματα. Η σημαντικότερη προσπάθεια να αποκαθαρθεί και να συμπληρωθεί το περιεχόμενο των Μηναίων, καθώς και να διορθωθούν τα υπάρχοντα σφάλματα, πραγματοποιήθηκε τον 19ο αιώνα από τον ιερομόναχο Βαρθολομαίο Κουτλουμουσιανό τον Ήμβριο, 1772-1852, ο οποίος ως γνωστόν είχε διατελέσει και σχολάρχης της Αθωνιάδος Σχολής, καθηγητής της Ιωνίου Ακαδημίας και διευθυντής της Εμπορικής Σχολής της Χάλκης. Ο Βαρθολομαίος ανέλαβε το συγκεκριμένο έργο προς επανέκδοση των Μηναίων με την προτροπή αρχικός του Πατριάρχου Κωνσταντίνου I του Αποσυναίου, αργότερα δε των διαδόχων του Γρηγορίου VI και Ανθίμου του V. Η μέθοδος του Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού ήταν συγκεκριμένη. Στηρίχθηκε σε προγενέστερες του εκδόσεις των Μηναίων, εκμεταλλευόμενες τις διορθώσεις του Δωροθέου Βουλισμά, επιστρατεύοντας τις δικές του γλωσσικές, θεολογικές και υμνογραφικές γνώσεις, αλλά και στηριζόμενος, αυτή είναι η αξία ίσως, σε παλαιότερα χειρόγραφα Μηναία του 15ου αιώνα από τη Μονή Κούτλου Μουσείου, καθώς και του 12ου αιώνα από τη Σοζόπολη και τη Μονή της Χάλκης. Ειδικότερα, ο Βαρθολομαίος προσπάθησε να εντοπίσει και να διορθώσει τα διάφορα τυπογραφικά και άλλα σφάλματα, να αποκαταστήσει το μέτρο σε τροπάρια και την ακροστοιχίδα σε ορισμένους κανόνες, αλλά και να προσθέσει και να αφαιρέσει τροπάρια και κανόνες. Τα συναξάρια των Μηναίων διόρθωσε με βάση τον συναξαριστή του διδασκάλου του, του Αγίου Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου. Επειδή ήδη από την εποχή του Πατριάρχου Γρηγορίου του VI είχε συνταχθεί το τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο Βαρθολομαίος εκμεταλλεύτηκε την εν λόγω έκδοση και κατεχώρησε στην αρχή της κάθε ακολουθίας των Μηναίων όσα στοιχεία εκ του τυπικού αυτού αφορούσαν και στη συγκεκριμένη ακολουθία. Τον πρώτο τόμο των Μηναίων, το Μηναίο του Σεπτεμβρίου, ο Βαρθολομαίος το εξέδωσε το 1843 στην Κωνσταντινούπολη και εκεί, στον πρόλογο αυτής της εκδόσεως, εξηγεί εκτενώς
τα σχετικά με την διορθωτική και εκδοτική του προσπάθεια. Το έργο όμως της διορθώσεως των μηνέων ήταν τεράστιο και η ανάληψή του από ένα και μόνο πρόσωπο, αν και εξαιρετικά ικανό, στηριζόμενο σε μικρό αριθμό χειρογράφων και με τα πενιχρά μέσα της εποχής, δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αν και βελτίωσε αισθητός το περιεχόμενο των μηνέων. Η μεταγενέστερη έρευνα, δηλαδή κυρίως η σφοδρή κριτική του Αγιορείτη Προκόπιου του Δενδρινού, αποδεικνύει ότι κάποιες από τις διορθώσεις του Βαρθολομαίου είναι αμφιβόλου ορθότητας, αν και οι υποστηρικτές του έργου, πιστεύω ότι κυριότεροι είναι ο Σαμουήλ ο Κύπριος και ο Ιερομόναχος Λεόντιος, αυτοί θεωρούν ότι το γεγονός έχει καθοριστική σημασία για την αποκατάσταση των λαθών. 1932, επί Πατριαρχίας Φωτίου του Δευτέρου και επί Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου του Αποτραπεζούντος, συντάχθηκε Πατριαρχική Επιτροπή για την Αναθεώρηση των Λειτουργικών Βιβλίων. Το πρόγραμμα αυτό περιελάμβανε και την διόρθωση των μηνέων. Το έργο της Επιτροπής περιελάμβανε διόρθωση των τυπογραφικών, συντακτικών, γραμματικών και δογματικών σφαλμάτων των λειτουργικών βιβλίων, έργο το οποίο έμελε να πραγματοποιηθεί δια της συγκρίσεως των εντύπων με τα χειρόγραφα, ώστε επί τη βάση της συγκρίσεως αυτής να αποκατασταθεί το αρχικό κείμενο, να προσθεθούν νέα πολιτίκια, καθίσματα, στοιχειρά και απόστοιχα προς συμπλήρωση των κενών όπου υπήρχαν. Αμετάβλητα επρόκειτο να παραμείνουν τα συναξάρια των μηνέων, ενώ προβλεπόταν η έκδοση σε ιδιαίτερο τόμο ακολουθιών νεωτέρων Αγίων και νεομαρτύρων. Το έργο της Επιτροπής όμως εγνώρισε εξαιρετική χρονοτριβή, με αποτέλεσμα να επισυμβεί ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και το εν λόγω έργο να ανασταλεί οριστικώς. Η έκδοση του Βαρθολομαίου του Κουτλουμουσιανού εγνώρισε ανατυπώσεις τόσο στη Βενετία όσο και στην Αθήνα, με κυριότερες τις εκδόσεις του Φίνικος 1885 και εξής, και την εύχριστη, θα πω εγώ, έκδοση του Σαλίβερου, στην οποία όμως παρισέφρισαν αρκετά σφάλματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του γεγονότος αυτού είναι η δεύτερη έκδοση του μηνέου του Απριλίου το 1949, στην οποία ο ιερεύς Νικόλος Παπαδόπουλος προσέθεσε κανόνες και τροπάρια από κώδικες των Αθηνών αμφιβόλου λειτουργικής χρησιμότητας. Το 1960-61 οι εκδόσεις «Φως» προσέφεραν μία καλέσθητη έκδοση των μηνέων, η οποία όμως περιελάμβανε ατυχώς και πολλά παλαιότερα και νεότερα σφάλματα. Η έκδοση της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, που άρχισε το 1959, είχε ως αρχή την ακριβή ανατύπωση της εκδόσεως του Βαρθολομαίου, χωρίς τις παραμικρές προσθήκες ή αφαιρέσεις και με στόχο την έκδοση ακολουθιών νεομαρτύρων και νεοφανών Αγίων σε ιδιαίτερο τόμο. Τέλος, η έκδοση των μηνέων στη Ρώμη 1888-1901 έγινε με δαπάνες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σε 6 τόμους, ανά 2 μήνες έκαστος, για να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των ελληνοϊταλικών κοινοτήτων της Νοτίου Ιταλίας και Σικελίας, καθώς και των Ουνιτικών Εκκλησιών της Ανατολής. Την πρωτοβουλία της εκδόσεως είχε ο περίφημος καρδινάλιος Πίτρα και ως βάση τέθηκε η αρχική έκδοση της Βενετίας από τον Βαρθολομαίο. Η ύπαρξη όμως σημαντικού αριθμού χειρογράφων μηνέων στις βιβλιοθήκες του Βατικανού και της Κρυπτοφέρης συνέβαλε στη διόρθωση σφαλμάτων της αρχικής εκδόσεως και επέτρεψε την προσθήκη κανόνων, τυπικών και κονταχίων, ενώ τα ποιητικά κείμενα διαιρέθηκαν σε στίχους και αστερίσκους. Σεβασμιότατε, τι θα ανέμενε σήμερα η Εκκλησία από μία επανέκδοση των μηνέων? Ίσως θα ανέμενε το πρωταρχικό επίτευγμα της συγκεντρώσεως όλων των χειρογράφων μηνέων, τα οποία κατά καιρούς απετέλεσαν τη βάση των διαφόρων εκδόσεων. Παρόμοια προσπάθεια θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τις συλλογές χειρογράφων μηνέων, όπως αυτή του Γερασίμου Μαζαράκη στο έγκριτο περιοδικό της Αλεξάνδρειας «Εκκλησιαστικός Φάρος» το 1931, με τίτλο «Τα μηνέα από του 11ου μέχρι του 13ου αιώνα», στην οποία συλλογή του Μαζαράκη εκτίθενται τα σημαντικότερα μηνέα της Συναϊτικής Βιβλιοθήκης με λεπτομερή καταγραφή του περιεχομένου τους. Μία επανέκδοση των μηνέων θα έπρεπε κατά πρώτον να αποσκοπεί στην ποιητική παρουσίαση των ύμνων των μηνέων, οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν εκδοθεί στην ποιητική τους μορφή.
Το περιεχόμενο των μηνέων είναι τμήμα της λειτουργικής τέχνης και ως παρόμοιο τμήμα μελετήθηκε από τους κορυφαίους ερευνητές της Βυζαντινής λογοτεχνίας, ενώ και ως παρόμοιο απορρίφθηκε από τον ελληνικό διαφωτισμό, ο οποίος είχε σοβαρούς λόγους να θεωρεί την Βυζαντινή εκκλησιαστική ποίηση ως ανταγωνιστική της αντίστοιχης αρχαιοελληνικής. Μία επανέκδοση επομένως των μηνέων συναρτάται με την επανανακάλυψη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρωμαϊκής Ανατολής και στο βάθος συναρτάται με την πνευματική παρακαταθήκη του Ορθόδοξου φρονήματος, το οποίο διαπνέει την ιστορία και την ύπαρξη του ελληνικού έθνους και της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας. Σας ευχαριστώ. Των δύο θείων λειτουργιών, τα κείμενα των ευχών του βαπτίσματος, των χειροτονιών και των άλλων μυστηρίων, περιβάλλονται με την αυθεντία του δογματικού συμβόλου. Αποτελούν θεολογικά κείμενα εισάξια με το σύμβολο της πίστεως. Κείμενα με τα οποία η Εκκλησία καθημερινά και τακτικά διατρανώνει την αληθινή της πίστης στον Θεό και στις ευεργεσίες του προς τον άνθρωπο. Για τον λόγο αυτό θα τοποθετούσα υπότιτλο στην εισήγηση αυτή «Η τέχνη της συνθέσεως του ευχολογίου», με σκοπό να είναι η εισήγηση ταιριαστή με το θέμα του συμποσίου μας, αλλά και να προβάλλεται η αλήθεια ότι οι άγνωστοι και ανώνυμοι ως επιτοπλίστων Άγιοι Πατέρες που συνέθεσαν το ευχολόγιο, έπραξαν έργο παρόμοιο με αυτό των μεγάλων και επωνύμων πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων. Ο όρος ευχολόγιο σημαίνει την συλλογή ευχών. Ένα ευχολόγιο είναι ακριβώς αυτό, πλήθος ευχών, άλλες σε ομάδες και άλλες μεμονωμένες, όλες συγκεντρωμένες σε ένα εύχριστο τόμο για να γνωρίζουν οι ιερείς τι οφείλουν να λέγουν και να πράττουν σε κάθε περίσταση. Κάποια πολύ πρώιμη εποχή δεν υπήρχε ανάγκη για ένα τέτοιο βιβλίο. Μέχρι του 4ου και 5ου αιώνος, οι ευχές που ανέπεμπαν οι αρχιερείς και οι ιερείς κατά τη Θεία Ευχαριστία ή κατά την εσπερινή προσευχή ή το βάπτισμα, ήταν αυτοσχέδιες. Προφανώς ακολουθούσαν κάποιο πρότυπο, επαναλαμβάνονταν επίσης κάποιες στερεότυπες φράσεις, γενικώς όμως υπήρχε ελευθερία στη σύνθεση μιας ευχής. Όπως προχωρούσαν όμως οι αιώνες και αυξάνονταν οι πιθανότητες να διατυπώσει κανείς σε μια αυτοσχέδια ευχή, χωρίς καλά-καλά να το καταλάβει κάποιες αιρετικές δοξασίες, τόσο αυξανόταν η ανάγκη να καταγραφούν κάποιες ευχές ή έστω κάποια πρότυπα ευχών, ώστε να έχουν όλοι τον οδηγό που θα τους υποδείκνυε ποια ίχνη όφυλα να ακολουθήσουν.
Όταν ο Μέγας Βασίλειος παρέδιδε γραπτός τις ευχές της Θείας Ευχαριστίας ή όταν την ίδια περίπου εποχή ο άγνωστος συντάκτης των Διαταγών των Αποστόλων παρέδιδε και αυτός γραπτός το κείμενο πολλών ευχών, αυτόν ακριβώς τον σκοπό υπηρετούσαν. Να έχουν οι επίσκοποι των χριστιανικών εκκλησιών ένα πρότυπο κείμενο ξεκάθαρο και ακριβές ως προς τα θεολογικά νοήματά του. Με την διαδικασία αυτή σε γενικές γραμμές προέκυψε από τον 4ο αιώνα και εξής το βιβλίο του Ευχολογίου. Σημειώνουμε ιδιαίτερα και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι για πολλούς αιώνες, σίγουρα μέχρι τον 11ο αιώνα, όταν οι χριστιανοί έλεγαν ότι πήγαιναν στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής ή κάποιας άλλης εορτής, εννοούσαν ότι όλη η πόλη, όλοι οι χριστιανοί που ήθελαν να εκκλησιαστούν, θα συγκεντρώνονταν σε ένα ναό όπου θα γινόταν η σύναξη και θα ήταν εκεί παρόντες και προσφέροντες τα τίμια δώρα ο επίσκοπος της πόλεως, οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι, οι υποδιάκονοι και οι αναγνώστες, οι ψάλτες και όλος ο λαός που κατοικούσε εντός των ορίων της Επισκοπής ή τουλάχιστον εντός των ορίων της πόλεως. Αυτό σημαίνει ότι τις ευχές που ανέπεμπαν οι επίσκοποι και οι ιερείς τις άκουαν όλοι και ότι με την επανάληψη πολλοί τις εμάθαιναν από στήθους και ακόμη ότι οι νεότεροι, βλέποντας την τυπική διάταξη των ακολουθιών να εξελίσσεται και να επαναλαμβάνεται μπροστά στα μάτια τους η ίδια κάθε φορά, εμάθαιναν πολύ εύκολα τι θα όφυλαν να πράξουν όταν στο μέλλον κάποιοι από αυτούς θα διαδέχονταν τους μεγαλυτέρους τους και θα ελάμβαναν στη σύναξη τη θέση που εκείνοι κατήχαν. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι την εποχή εκείνη πολλοί άνθρωποι εξασκούνταν και εμάθαιναν μακρά κείμενα από στήθους, όπως όλη την Καινή Διαθήκη ή όλο το Ψαλτήριο. Μετά από αυτές τις εισαγωγικές επισημάνσεις, ας στραφούμε στο θέμα της τέχνης της συνθέσεως μίας ευχής και της συνθέσεως όλου του βιβλίου του Ευχολογίου. Ας δούμε μία σύντομη ευχή, η οποία πιστεύεται ότι προέρχεται από αρκετά πρώιμη εποχή, πιθανόν και πριν από τον 4ο αιώνα. «Οτας κοινάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το ονόματί σου τας αιτήσεις παρέχειν επαγγυλάμενος, αυτός και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Η ευχή αυτή από τον 8ο αιώνα καταγράφεται ως ευχή του τρίτου αντιφώνου της Θείας Λειτουργίας. Πιστεύεται ότι έχει συνταχθεί σε αρκετά πρώιμη εποχή και ότι στα αντίφωνα της Θείας Λειτουργίας ενετάχθη πιθανόν περί τον 6ο αιώνα και βέβαια δεν γνωρίζουμε ποια ήταν ακριβώς η χρήση της πριν ενταχθεί στα αντίφωνα. Διακρίνονται αμέσως στο κείμενο αυτό τρία μέρη. Πρώτο μέρος η επίκληση του Θεού, δεύτερο μέρος η διατύπωση των αιτημάτων της ευχής και τρίτο μέρος η δοξολογική κατάληξη της ευχής. Στο πρώτο μέρος η επίκληση του Θεού συνοδεύεται πάντα από την ανάμνηση κάποιων λόγων του Θεού ή κάποιων γεγονότων από την Παλαιά ή την Καινή Διαθήκη, με τα οποία αποδεικνύονται οι ενέργειες του Θεού και η φροντίδα Του για τον κόσμο και τη σωτηρία Του. Προφανώς το θέμα αυτών των λόγων ή των ενεργειών του Θεού, στα οποία αναφερόμαστε, έχει άμεση σχέση με το δεύτερο μέρος της ευχής, στο οποίο διατυπώνονται τα αιτήματα της ευχής. Στο τρίτο μέρος, με την δοξολογική κατάληξη, δοξάζεται το όνομα του Θεού, ο οποίος χαρίζει στους ανθρώπους πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα. Βάσει αυτού του προτύπου είναι γραμμένες σχεδόν όλες οι ευχές που προέρχονται από τους πρώτους 4 ή 5 αιώνες της ζωής της Εκκλησίας. Σημειώνουμε ότι υπάρχει ακόμα ένας εντελώς διαφορετικός τύπος ευχών, βασικών και πολύ σημαντικών για τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, οι οποίες συντίθενται κατά την ίδια περίοδο των 4-5 πρώτων αιώνων και έχουν πολύ πιο πολύπλοκη δομή. Αυτές είναι οι ευχές της αναφοράς της Θείας Λειτουργίας και οι ευχές καθαγιασμού του ύδατος του βαπτίσματος, για τις οποίες θα μιλήσουμε λίγο πιο κάτω. Επανερχόμαστε στις απλές ευχές του πρώτου είδους. Σε μια επόμενη φάση συνθέσεως ευχών περνάει η Εκκλησία την εποχή του 6ου και 7ου αιώνος. Από την εποχή αυτή προέρχονται οι γνωστές από την Θεία Λειτουργία ευχές του Τρισαγίου Ύμνου, «Ο Θεός, ο Άγιος, ο Εναγής Αναπαυόμενος» και του Χερουβικού Ύμνου «Ουδής Άξιος των Συνδεδεμένων τις αρχικές επιθυμίες και ειδονές», όπως επίσης η γνωστή ευχής και κοιμημένους «Ο Θεός των Πνευμάτων και Πάσης Αρκός»
η οποία πρωτοεμφανίζεται σε απλούστερη μορφή τον 4ο αιώνα, αλλά η μορφή που έχουμε καταγεγραμμένη στο ευχολόγιο προέρχεται από διαμόρφωση του 7ου αιώνος. Στις ευχές αυτές παρατηρούμε την τάση να αυξάνονται σε έκταση και τα τρία μέρη της ευχής, δηλαδή αναφέρονται πολλά, όχι ένα ή δύο μόνον, παραδείγματα από την Αγία Γραφή, και τα αιτήματα πολλαπλασιάζονται και διατυπώνονται εκτενώς με λεπτομέρειες και πιθανές επαναλήψεις. Αυτός ο νέος τρόπος συνθέσεως μίας ευχής είναι επηρεασμένος από την δομή των ευχών του δευτέρου είδους που αναφέραμε, δηλαδή της ευχής της αναφοράς ή της ευχής του βαπτίσματος. Οι δύο ευχές του Τρισαγίου και του Χερουβικού είναι τα καλύτερα παραδείγματα για να αναγνωρίσουμε πώς η τάση αυτή επέδρασε ευεργετικά στη διατύπωση των θεολογικών νοημάτων των ευχών. Και στις δύο αυτές ευχές τα θεολογικά νοήματα διαδέχονται ομαλά το ένα το άλλο και είναι διατυπωμένα με θαυμαστό ποιητικό μέτρο και έβυχους φθόγκους. Στην ευχή του Τρισαγίου βλέπουμε ένα εκτενές πρώτο μέρος, το οποίο αρχίζει με μια μεγαλειώδη δοξολογική αναφορά στο Θεό, ο οποίος ανυμνείται και δοξολογείται από τις αγγελικές δυνάμεις και συνεχίζεται με σύντομη αναφορά στη δημιουργία του κόσμου. Ο Θεός ο Άγιος, ο Εναγίης αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος, ο εκ του μη όντως εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, ακολουθεί μια μικρογραφία της τελειότητος της δημιουργίας του ανθρώπου, της πτώσεως και της σωτηρίας, με λόγους ιδιαίτερα βαθίας θεολογικής εμπνεύσεως και πάντα με ποιητικό μέτρο, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο λόγος με ουδήποτε είδους βερμπαλισμό ή βαρύγδουπους όρους. «Οκτήσας των άνθρωπων κατοικώνασιν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατακοσμήσας, οδηδούς ετούντι σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν». Και όλα καταλήγουν σε μια ταπεινή αναφορά στους εαυτούς μας, οι οποίοι είμαστε παρόντες κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Γινόμαστε δηλαδή και εμείς αμέσως μέρος αυτής της θαυμαστής ιστορίας με την ιδιαίτερη και προσωπική βούληση του Θεού. «Ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτη στείνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου Θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνησιν και δοξολογίαν προσάγιν». Και μετά από αυτή την σχετικά μακρά αναφορά στα έργα του Θεού, έρχεται το δεύτερο μέρος, το οποίο διατυπώνονται τα πολλά αιτήματα της ευχής, 5 τον αριθμό, πάντα όμως με προσεκτική θεολογική θεμελίωση σε λογική σειρά και με απαράμιλο μέτρο και ποίηση. «Αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξ στόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα, και δώσει ημίν ενωσιότητη λατρεύυνση πάστας ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων». Τέλος, η ευχή επισφραγίζεται με τη δοξολογική κατάληξη, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι σύντομη, μάλλον διότι αποτελεί στερεότυπο κείμενο το οποίο προϋπήρχε. «Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι». Τα ίδια πρότυπα ευρίσκουμε και στην ευχή του Χερουβικού ύμνου. Βαθία θεολογική έμπνευση, διατυπωμένη με θαυμαστό ποιητικό μέτρο, χωρίς επαναλήψεις ή βερμπαλισμούς. Για τον λόγο αυτό, η ανάγνωση της ευχής μεταδίδει στον αναγνώστη της αβίαστα το κατανυκτικό περιεχόμενό της. Πρώτα τοποθετεί τον ιερέα μπροστά στην φιλάνθρωπη μεγαλοσύνη του Θεού, του μόνου δεσπόζοντος των επουρανίων και των επιγείων, ο οποίος καθέζεται επί θρόνου Χερουβικού και είναι ο μόνος Άγιος και Εναγίης αναπαυόμενος. Με την ιδιαίτερα προβαλλόμενη μοναδικότητα του Θεού τονίζεται αντίστοιχα σε υπερβολικό βαθμό η δική μας αναξιότητα. Με ιδιαίτερη μαεστρία όμως ο συνθέτης της ευχής προβάλλει επίσης την εξόχως υπερβάλλουσα φιλανθρωπία του Θεού προς το πλάσμα του, η οποία κορυφώθηκε με την ενανθρώπιση και την ανάληψη της αρχιεροσύνης του ανθρωπίνου γένους, την ανάληψη δηλαδή εκ μέρους του ίδιου του Θεού, της ευθύνης της προσαγωγής του ανθρωπίνου γένους μπροστά στον θρόνο του Θεού. Η δοξολογική κατάληξη της ευχής αυτής είναι σχετικά μακρά και είναι συντεθειμένη από το συνθέτη της ευχής. «Σίγα ρί ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων».
Εισερχόμεθα σε επόμενη φάση συνθέσεως ευχών από την πρώτη περίοδο της οικονομαχίας, 8ος αιώνας και μέχρι του 11ου και 12ου αιώνος, οπότε έχουμε την εμφάνιση νέων ευχών, οι οποίες είναι πολύ πιο εκτεταμένες από τις προηγούμενες. Από την εποχή αυτή προέρχονται οι ευχές του Αγίου Μεθοδίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, σχετικά με την υποδοχή αιρετικών που επιθυμούν να επιστρέψουν στην Αγία Εκκλησία. Η πρόλογη της ευχής του Μεγάλου Αγιασμού των Θεοφανίων, οι ευχές της Γονικλησίας, οι μακρές ευχές του Αραβόνος και του Γάμου, οι ευχές του Ευχελαίου, η ευχή της Μετανοίας, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, του Ζώντος, αμνέ και ποιμήν, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου» και άλλες. Όλες αυτές οι ευχές χαρακτηρίζονται από την μεγάλη έκτασή τους, από την διαμακρόν διατύπωση όλων των νοημάτων, είτε στο πρώτο μέρος, με την αναφορά σε πολλά και ποικίλα παραδείγματα από την Αγία Γραφή, είτε στο δεύτερο, με την διατύπωση πολλών αιτημάτων, χαρακτηρίζονται επίσης από τις επαναλήψεις, επανέρχονται δηλαδή πολλές φορές στα δύο μέρη που έχουμε διακρίνει, η αναφορά στο Θεό και τις ευεργεσίες Του και η διατύπωση των αιτημάτων, με καινούρια παραδείγματα κάθε φορά. Με την εξέλιξη αυτή φαίνεται ακόμη περισσότερο η επίδραση από τη δομή της ευχής της αναφοράς ή της ευχής του βαπτίσματος. Αρχίζουν δηλαδή οι νέες ευχές με την αναφορά στη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου και αναφέρονται επιλεκτικά σε κάποια θέματα από όλη την ιστορία της σωτηρίας και σε πολλών ειδών δωρεές του Αγίου Πνεύματος, σχετικές προφανώς με το θέμα κάθε μίας ευχής. Τέλος φαίνεται ότι η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένες οι νεότερες ευχές δεν είναι η καθομιλουμένη μορφή της γλώσσας. Πρόκειται περί μιας μορφής λογίας γλώσσας με σύνταξη πολύπλοκη, η οποία δεν συναντάται στις αρχαιότερες ευχές. Με ρητορικά σχήματα, με χρήση λέξεων σπανίων, με μακρά παράθεση επιθετικών χαρακτηρισμών και δευτερευουσών προτάσεων. Το απλούστερο παράδειγμα μιας ευχής της εποχής αυτής είναι η ευχή επιμετανοούντων. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του Ζώντος, αμνέ και ποιμήν, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Στην ευχή αυτή μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το ζεύγος των δύο μερών επαναλαμβάνεται τρεις φορές, άλλοτε με τη δεδομένη σειρά και άλλοτε ανεστραμμένο. Πρώτα διατυπώνονται τα αιτήματα και μετά αναφερόμαστε στον Θεό και στα παραδείγματα από την Αγία Γραφή. Στη συγκεκριμένη ευχή δεν χρησιμοποιούνται λέξεις σπάνιες ούτε πολύπλοκη σύνταξη, όπως γίνεται στις ευχές της Γονικλησίας της Πεντηκοστής ή στους προλόγους των Θεοφανίων ή σε μικρότερο βαθμό στις ευχές του Αραβόνος και του Γάμου. Ας επιστρέψουμε στην αρχαία εποχή των 4-5 πρώτων αιώνων για να προσθέσουμε το σχόλιο που οφείλουμε στο θέμα της συνθέσεως των ευχών της αναφοράς και της ευχής καθαγιασμού του ύδατος του βαπτίσματος. Στις ευχές αυτές παρατηρούμε περισσότερα από τρία μέρη. Η ευχή της αναφοράς έχει 7 μέρη και προφανώς αν κάνουμε μια πιο λεπτομερή ανάλυση τα μέρη αυτά μπορούν να θεωρηθούν περισσότερα. Πρώτον, δοξολογική αναφορά στο Θεό. Δεύτερον, ευχαριστία προς τον Θεό για τη δημιουργία και για την ιδιαίτερη φροντίδα Του για τον πεπτοκότα άνθρωπο, η οποία καταλήγει στον αγγελικό ύμνο του οράματος του προφήτου Ισαΐα. Τρίτον, ιδιαίτερη αναφορά στην ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και στην εν Χριστώ Θεία Οικονομία, η οποία καταλήγει τέταρτον στην ανάμνηση της παραδόσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και στους ιδρυτικούς λόγους του Κυρίου. Πέμπτον, επίκληση του Αγίου Πνεύματος για τον αγιασμό των πιστών και τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Έκτον, μνημόνευση όλων των χριστιανών, ζώντων και κοιμημένων καθ' ομάδας και κατ' όνομα. Και τέλος, έβδομον, η δοξολογική κατάληξη. Στην καθαγιαστική ευχή του βαπτίσματος έχουμε μια παρόμοια δομή. Πρώτον, δοξολογική αναφορά στο Θεό και στη δημιουργία του κόσμου. Δεύτερον, ιδιαίτερη αναφορά στην ενανθρώπιση και στην εν Χριστώ οικονομία, η οποία καταλήγει τρίτον στην ανάμνηση της βαπτίσεως του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό. Τέταρτον, επίκληση του Αγίου Πνεύματος για τον καθαγιασμό του ύδατος και την δωρεά στους βαπτιζομένους των ποικίλων χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και όγδον, δοξολογική κατάληξη. Είναι φανερό και στους δύο τύπους ευχών ότι γίνεται εξ αρχής αναφορά στη δημιουργία του κόσμου, στην πτώση του ανθρώπου και στην εν Χριστώ οικονομία, με ιδιαίτερη αναφορά στις αντίστοιχες πτυχές της σωτηρίας, στο μυστικό δείπνο δηλαδή και στην βάπτιση στον Ιορδάνη ποταμό αντίστοιχα. Ιδιαίτερο κεφάλαιο στην διαμόρφωση του ευχολογίου
αποτελούν οι διατάξεις του Αγίου Πατριάρχου Φιλοθέου του Κοκκίνου. Για τους λόγους που αναφέραμε ήδη, στο ευχολόγιο καταγράφονταν μόνο ευχές, καμία οδηγία. Διότι, όπως είπαμε, όλοι όσοι επρόκειτο να χρησιμοποιήσουν το ευχολόγιο, εγνώριζαν πολύ καλά τι έπρεπε να πράξουν. Για τις τελετές όμως που τελούνταν σπανίως, παρατηρούμε ότι διαμορφώνονται και καταγράφονται οι οδηγίες από πολύ ενωρίς. Στο αρχαιότερο ευχολόγιο του 8ου αιώνος, ενώ οι θείες λειτουργίες είναι καταγεγραμμένες χωρίς οδηγίες, σε άλλα μυστήρια, όπως στις χειροτονίες, στο βάπτισμα, στην ποίηση του μύρου, στα εγγένεια ναού, καταγράφονται λεπτομερείς οδηγίες για τον λόγο ότι τα μυστήρια αυτά τελούνται μία ή δύο ή τρεις φορές τον χρόνο και ορισμένα από αυτά ακόμη σπανιότερα. Από τον 11ο αιώνα και εξής η κατάσταση αυτή αλλάζει. Από την εποχή αυτή, με τις όλο και πιο δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν σιγά σιγά στην αυτοκρατορία, παρατηρούνται επιπτώσεις και στα λειτουργικά θέματα. Αρχίζει πλέον να θεωρείται κανονική και συνήθις η Θεία Λειτουργία που τελείται από ένα πρεσβύτερο και ένα διάκονο ή και χωρίς τη συμμετοχή διακόνου. Αρχίζει επίσης να θεωρείται κανονικό το να τελούνται κάθε Κυριακή πολλές Θείες Λειτουργίες την ίδια ώρα σε διαφορετικούς ναούς της πόλεως, όπως επίσης το να τελείται η Θεία Λειτουργία σε κάποιους ναούς καθημερινά. Αυτές οι αλλαγές έγιναν η αφορμή να καταγράφονται στα ευχολόγια με όλο και περισσότερες λεπτομέρειες οι οδηγίες για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, της προθέσεως, η οποία κατά την εποχή αυτή συνεχώς αναπτύσσεται, του Εσπερινού και του Όρθρου. Μην ξεχνούμε επίσης ότι την εποχή αυτή οι οδηγίες για την τέλεση του Εσπερινού και του Όρθρου συνεχώς αλλάζουν, διότι έχουμε την βαθμιαία επικράτηση του μοναστηριακού τυπικού εις βάρος του ασματικού. Η καινούργια αυτή κατάσταση επέβαλε την ανάγκη να καταγράφονται με όσο γίνεται μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι οδηγίες τελέσεως των ακολουθιών αυτών. Επί τρεις περίπου αιώνες, από του 11ου μέχρι του 14ου, στα ευχολόγια καταγράφονται όλο και περισσότερες οδηγίες, δια των οποίων μάλιστα προτείνεται μεγάλη ποικιλία λύσεων στα τελετουργικά προβλήματα που συνοπτικά αναφέραμε. Σταθμό σε αυτήν την πληθώρα διατάξεων και επινοήσεων λύσεων αποτελούν οι διατάξεις του Αγίου Πατριάρχου Φιλοθέου, τις οποίες συνέγραψε όσο ήταν ηγούμενος στη Μονή της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους, πρώτου 1347 δηλαδή. Διαδόθηκαν πολύ γρήγορα σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία και λόγω του κύρους του Αγίου Πατριάρχου σταμάτησε πλέον η παραγωγή άλλων ομοίων κειμένων. Όπως είναι γνωστό, οι διατάξεις του Αγίου Φιλοθέου ενετάχθησαν στο έντυπο ευχολόγιο και αποτελούν μέχρι σήμερα, με μικρές παραλλαγές προφανώς, τον κανόνα βάσει του οποίου τελούνται οι ακολουθίες του Εσπερινού και του Όρθρου και η Θεία Λειτουργία. Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε στην τέχνη της συνθέσεως των ευχών του ευχολογίου και των οδηγιών, οι οποίες τη συνοδεύουν. Λίγα λόγια τώρα για την τέχνη της συντάξεως ενός ευχολογίου. Στα αρχαιότερα χειρόγραφα ευχολόγια, ευρίσκουμε πάντα πρώτες τις δύο θείες λειτουργίες. Όταν λέγουμε αρχαιότερα χειρόγραφα ευχολόγια, εννοούμε ένα από τον 8ο, ένα από τον 9ο με 10ο, τρία από τον 10ο και τέσσερα από τον 11ο αιώνα. Πρώτα έρχονται οι δύο θείες λειτουργίες, με πρώτη του Μεγάλου Βασιλείου και δεύτερη του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Όπως φαίνεται, μέχρι του 11ου αιώνος, η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου ετελείται συχνότερα και αυτή του Ιωάννου του Χρυσοστόμου σπανιότερα. Μην ξεχνούμε όσα είπαμε για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής. Όταν είναι παρόντες μαζί με τον Επίσκοπο, πλήθος πρεσβυτέρων και διακόνων, η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου τελείται με την πρέπουσα τάξη, χωρίς κανείς να δυσκολεύεται ή να δυσφορεί λόγω του μακρού χρόνου που διαρκούσε. Προφανώς, η αδίποτε από τις δύο Θείες Λειτουργίες και αν ετελείτο, δεν θα υπήρχε εμφανής διαφορά στη διάρκειά τους. Από την εποχή όμως που άρχισε να τελείται η Θεία Λειτουργία, όλο και πιο συχνά και σε καθημερινή τάξη και γίνεται κανόνας η Θεία Λειτουργία που τελείται από ένα πρεσβύτερο, είναι προφανής ο λόγος που επέβαλε την αλλαγή της προτεραιότητας των δύο θείων λειτουργιών. Η καθημερινή τέλεση της Θείας Λειτουργίας αρχίζει να συνηθίζεται σε μοναστηριακά περιβάλλοντα. Γνωρίζουμε ότι στην Μονή του Στουδίου, η οποία βρίσκεται μέσα στην Κωνσταντινούπολη, από την εποχή του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, συνηθίζεται να τελείται η Θεία Λειτουργία καθημερινά, όπως επίσης καθημερινά τελείται Θεία Λειτουργία σε μοναστήρια που κτίζονται από την εποχή αυτή και εξής.
σε πατριαρχικά ή μητροπολιτικά παρεκκλήσια από πατριάρχες και άλλους επισκόπους που προέρχονται από σκητικά περιβάλλοντα, ενώ την ίδια εποχή και μέχρι του 11ου αιώνα, στην Αγία Σοφία, Θεία Λειτουργία τελείται μόνο κάθε Σάββατο, Κυριακή και σε μεγάλη εορτή. Ως αποτέλεσμα βλέπουμε από τον 10ο αιώνα και εξής, σιγά σιγά να παίρνει την πρώτη θέση στο ευχολόγιο η Θεία Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στη συνέχεια σχεδόν πάντα βλέπουμε να ακολουθεί η λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Υπάρχει ένα μόνο ευχολόγιο, αυτό του 9ου ή 10ου αιώνα που αναφέραμε, στο οποίο η λειτουργία των προηγιασμένων δεν ευρίσκεται μαζί με τις άλλες δύο τέλειες θείες λειτουργίες, αλλά ευρίσκεται τοποθετημένη μετά τις ακολουθίες των ωρών. Δηλαδή, στο ευχολόγιο αυτό, μετά τις δύο θείες λειτουργίες, καταγράφονται ο εσπερινός, ο όρθρος, οι ώρες και μετά την 9η ώρα σημειώνεται. «Εν δε το λιχνικό των νηστιών, μετά τα αναγνώσματα και το κατευθυνθήτο και το Κύριε ελέησον», εννοείται η εκτενής ηκεσία, «γίνεται ευχή κατηχουμένων επί των προηγιασμένων ούτως» και συνεχίζει με τις ευχές της λειτουργίας των προηγιασμένων. Η τοποθέτηση της λειτουργίας των προηγιασμένων στο σημείο αυτό απηχεί προφανώς μια αρχαιότερη θεώρηση των πραγμάτων, αρχαιότερη και από τον 8ο αιώνα, από τον οποίο προέρχεται το αρχαιότερο ευχολόγιο, το οποίο δεν την έχει σε αυτή τη θέση, αλλά την έχει μετά τις Θείες Λειτουργίες, σύμφωνα με την οποία η λεγόμενη λειτουργία των προηγιασμένων δώρων θεωρείται ότι είναι ένας εσπερινός, κατά την διάρκεια του οποίου γίνεται Θεία Μετάληψη από προηγιασμένα δώρα. Μετά τις Θείες Λειτουργίες ακολουθούν συνήθως ο εσπερινός, ο όρθρος, οι ώρες, το βάπτισμα, μαζί πάντα με τις ευχές που προηγούνται και έπονται αυτού, δηλαδή τις ευχές της 8ης ημέρας και του σαραντισμού και τις ευχές της απολούσεως και της τριχοκουρίας, ο μέγας αγιασμός, οι χειροτονίες, ο αραβών, ο γάμος, συνήθως σε τυχαία σειρά και σε συνέχεια όλα τα υπόλοιπα, είτε για τις μοναχικές κουρές πρόκειται, είτε για τις ευχές εις ασθενούντας, εις μετανοούντας, εις και κοιμημένους, της γονικλησίας, είτε για οιεσδήποτε άλλες περιστασιακές ευχές. Οι ευχές και οι ακολουθίες της Εκκλησίας αποτελούν την καθημερινή έκφραση της ζωής της Εκκλησίας. Με τις ευχές και τις ακολουθίες της, η Εκκλησία απευθύνεται με αληθινή επίγνωση στον Δημιουργό και Δωρεοδότη Θεό και ταπεινά τον παρακαλεί με πολλούς και ποικίλους τρόπους να χορηγεί πάντοτε στους ανθρώπους το μέγα και πλούσιό του έλεος. Όπως λέγουμε σε μία ευχή του όρθρου, «Ο Θεός είναι ο εξαναστήσας ημάς εκ των κοιτών ημών και επί συναγαγών επί την ώραν της προσευχής και δεν είμαστε εμείς αυτοί που από μόνοι μας ξυπνήσαμε και συναχθήκαμε για να προσευχηθούμε». Αυτόν ακριβώς τον φιλάνθρωπο Θεό παρακαλούμε επίσης να μας διδάξει πώς να προσευχόμαστε. «Ότι προσεύξαστε καθόδι ουκ είδαμεν», λέγουμε, «εάν μη σύ, Κύριε, το πνεύματί σου το Αγίο οδηγήσεις ημάς». Εμείς δεν γνωρίζουμε πώς να προσευχηθούμε, αν δεν μας οδηγήσει ο ίδιος ο Θεός στο έργο αυτό. Καρπός αυτής της εμπειρίας της Εκκλησίας, καρπός αυτής της καθοδηγήσεως του Θεού, αποτελούν οι ευχές και οι ακολουθίες του ευχολογίου. Για το λόγο αυτό, επιτρέψτε μου να συμπεράνω, βλέπουμε στο ευχολόγιο να συνδυάζονται οι τάξεις με την αταξία, η λεπτομερής και ακριβής καθοδήγηση μέχρι την απόλυτη ελευθερία για το πότε και πού θα διαβαστούν κάποιες ευχές. Είναι άραγε εύκολο να αναγνωρίσουμε ότι τίποτε δεν έγινε τυχαία και τίποτε δεν είναι πρόσκαιρο στο βιβλίο του ευχολογίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον πατέρα Θεόδωρο για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση της δομής των ευχών και της φάσης εξελίξεώς της. Μας έδωσε εύστοχα μια φιλολογικο-θεολογική ανάλυση με ιδιαίτερο βάρος στη θεολογική ανάλυση και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη συνέχεια έχουμε την εισήγηση με θέμα παρακλητική και ορολόγιο. Στο πρόγραμμα εισηγητής φέρεται ο πατήρ Δημήτριος Τζέρπλος, αναπληρωτής καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, τον οποίο ασθενούντα επαξίως αντικαθιστά ο επίκουρος καθηγητής κύριος Δημήτριος Μπαλογιώργος, ο οποίος σπούδασε θεολογία και μουσικολογία στην Αθήνα, αναγορεύτηκε διδάκτορ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ασχολείται επιστημονικά ερευνητικά με τη μελέτη της βυζαντινής και μεταβυζαντινής μουσικής, τόσο ως τέχνης
όσο και ως επιστήμης από άποψη θεωρίας και πράξης, ιστορίας και αισθητικής, στο πλαίσιο του ευρύτερου πολιτισμικού χώρου της Χριστιανικής Ορθοδοξίας. Το κύριο ερευνητικό και επιστημονικό του έργο τα τελευταία χρόνια σχετίζεται με την καταλογράφηση των μουσικών χειρογράφων που απόκεινται στη βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης του Συστοσινά, τελευταία δε και εκείνων της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης των Ιεροσολύμων. Είναι επίκουρος καθηγητής μουσικολογίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και ιδιαίτερα να μνημονεύσω την πολύ καλή εργασία του πάνω στον Άγιο Σημεών των Θεσσαλονίκης με τα... Πώς είπατε? Ψαλτική παράδοση. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Όποιος ενδιαφέρεται για το ασματικό τυπικό, οφείλει να τη διαβάσει. Κύριε Παραγιώνα, για το λόγο. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, ευλογημότατε κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι. Επιθυμώ καταρχάς να εκφράσω θερμότατες ευχαριστίες προς την Συνοδική Επιτροπή Λειτουργικής Αναγεννήσεως για την τιμητική πρόσκληση συμμετοχής μου στον γόνιμο συμπροβληματισμό ευαρύθμων και σοφωτέρων του υποφαινομένου επιφανών καθηγητών και ερευνητών γύρω από τις λειτουργικές τέχνες. Η προσωπική μου συμβολή στον εν λόγω συμπροβληματισμό θα περιοριστεί σε μια δρομερή εξέταση του δεδομένου θέματος, ο τίτλος του οποίου παρακελεύει και το διάγραμμά του. Προκείμενο θέμα είναι η παρουσίαση των λειτουργικών βιβλίων της παρακλητικής και του ορολογίου και θα προχωρήσουμε σε αυτή με λιτή δόση πληροφοριών που αποκαλύπτουν την προέλευση και την εξελεκτική πορεία των δύο αυτών βιβλίων και με σύντομη αναφορά στην χειρόγραφη παράδοση αυτών. Προσαρμοζόμενος όμως τη θεματική του συμποσίου και προκειμένου να δείξω την συνωμουσιότητα και την συμπόρευση των τεχνών που τάχθηκαν να υπηρετήσουν την λατρεία, ας μου επιτραπεί να μιλήσω χωρίς εμβάθυνση και για την μουσική των δύο αυτών βιβλίων και για τα μουσικά βιβλία που διασώζουν τις υπερχιλιόχρονες μελωδίες των υμνογραφημάτων τους. Το υπό την διτή ονομασία φερόμενο σήμερα έντυπο βιβλίο, δηλαδή παρακλητική ήτη οκτώ ήχωση μεγάλη, αποτελεί το σπουδαιότατο λειτουργικό βιβλίο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας για τις νυχθήμερες ακολουθίες του όλου ενιαυτού, εξαιρέσει της περίοδου του Πεντηκοσταρίου, στην οποία όμως δανείζει τα αναστάσιμα στη χειρά τροπάρια και τους τριαδικούς κανόνες κατά την ανακύκληση των ήχων. Τη σπουδαιότητά του αναμφυρίστως συμμαρτυρούν τόσο η μόνιμη θέση του στα ψαλτικά αναλόγια, όσο και η πρωτεύουσα θέση των τροπαρίων του έναντι των άλλων που συμψάλλονται από τα υπόλοιπα υμνολογικά βιβλία, υπεροχή που δημιούργησε την τυπική και παρομοιώδη έκφραση «Προηγούνται τα αναστάσιμα». Την ονομασία παρακλητική οφείλει το βιβλίο στον παρακλητικό, δεητικό χαρακτήρα του περιεχομένου των περισσότερων τροπαρίων που ανθολογεί, ενώ το όνομα «Οκτώ ήχος» αποδίδεται στο βιβλίο εξαιτίας της στεγάσεως αυτό οκτώ ενωτήτων τροπαρίων σύμφωνα με την ταξινόμηση των μουσικών ήχων της ψαλτικής τέχνης με κοινό θέμα ύμνηση στην Ανάσταση του Χριστού. Επιθυμώντας να συναρμόσω τον τελευταίο λόγο μου με τα παρακατιόντα, μου επιτραπεί μια μικρή μουσικολογική παρεμβολή. Στην Ανατολή και στην Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία, η μουσική ήταν άρρηκτα συνυφασμένη με αυτή και λειτουργικά συνδεδεμένη με το τελετουργικό της. Οι ποικίλες μορφές που ανέπτυξε σχετίζονται άμεσα με το τυπικό της πρακτικής της λατρείας της και πάμπολοι μουσικοί όροι υιοθετήθηκαν από την Εκκλησία και κατακλείζουν το λειτουργικό τυπικό της. Ένας από αυτούς είναι και ο όρος ήχος, που σημαίνει τον διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας του μέλους, άρα και ιδιαίτερο άκουσμα μελωδίας και αποτελεί κεντρικό στοιχείο στην οργάνωση και δομή της εκκλησιαστικής μουσικής. Βασισμένη σε ένα σύστημα τεσσάρων κυρίων ήχων και των τεσσάρων πλαγίων τους, που στο σύνολό τους αποτελούν την οκτώ ήχο, η εκκλησιαστική μουσική διαθέτει ένα πλουσιότατο εκφραστικό εργαλείο για την πραγμάτωση του στόχου της. Το τροπικό αυτό σύστημα εισήχθη στη λατρεία και κατέστη δομικό στοιχείο της ελληνικής χριστιανικής υμνογραφίας, η οποία, αξιοποιώντας τον ήχο στις πολλαπλές του διαστάσεις, έδωσε μια νέα προοπτική στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας.
Ο μεγάλος θησαυρός της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Υμνογραφία, έφτασε στην κατάκτηση κορυφαίων μορφών υμνητικής έκφρασης με τα πολυειδή και ποικιλώνυμα υμνογραφήματα. Την σύλληψη και το σχέδιο αυτών χάραξε το οκτά ηχοσύστημα με την διαφορετική διάρθρωση του μέλους και την χαρακτηριστική ακουστική εντύπωση που δημιουργεί ο κάθε ήχος. Η επιγραφή του βιβλίου «Παρακλητική» ή «Τη οκτώ ήχος η μεγάλη» μαρτυρεί την εξελικτική πορεία καταρτήσεως του βιβλίου στη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Η ονομασία αυτή του βιβλίου προϋποθέτει μια πρώιμη, μικρή συλλογή αναστάσιμου υμνογραφικού υλικού, την οκτώ από την οποία προέκυψε η διευρυμένη μεγάλη οκτώ ήχος, η καλουμένη διαφορετικά παρακλητική. Πώς όμως συγκροτήθηκε ο πρώτος τύπος αυτού του βιβλίου, πώς έγινε ο πλουτισμός αυτού με νέες συνθέσεις και ποιοι οι συντελεστές της μορφής της παρακλητικής όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Είναι ευρύτερα αποδεκτή σήμερα η άποψη για την άμεση σχέση της αρχαίας ελληνικής τροπικότητας με την μεταγενέστερη οκτάηχη ταξινόμηση των μελωδιών των χριστιανικών υμνογραφημάτων και της προελεύσεως των οκτώ ήχων από το σύστημα των μουσικών τρόπων. Παρόλο που για την τεκμηρίωση αυτού θα μπορούσα να ανατρέξω και να παραπέμψω σε θεωρητικές βυζαντινές πηγές αλλά και σε νεότερες μελέτες, θεωρώ εξαιρετική σημασία και σπουδαιότητα το γεγονός ότι η Εκκλησία χρησιμοποίησε για τη ρύθμιση των θεμάτων της λειτουργικής μουσικής την τεχνική των τρόπων που πηγάζει από την ελληνική μουσική αντίληψη και θεωρία, στοιχείο που αποτυπώνεται σαφώς στην περίπτωση του τεχνικού όρου «τροπάριο», ύμνο δηλαδή που έλαβε την ονομασία του από τον μουσικό τρόπο αποδόσεώς του, πώς υμνογραφικό είδος αποτέλεσε την κύρια μορφή της ελληνικής χριστιανικής υμνογραφίας και σημάδευσε ολόκληρη την παράδοσή της. Τα ποικιλώνυμα τροπάρια, τα οποία από την περίοδο της μεγάλης έκρηξης της υμνογραφίας άρχισαν να γράφονται και οδήγησαν αργότερα στην δημιουργία διαφόρων άλλων ειδών, στεγάστηκαν στην αρχαιότερη υμνογραφική συλλογή της Εκκλησίας, στο βιβλίο «Τροπολόγιο». Το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού ανεφέρεται εις τα σακηνή του εορτάς με την συμπερίληψη σε αυτό και προδαμασκήνιο αναστάσιμου υμνογραφικού υλικού μελισμένου κατά τους οκτώ ήχους. Το δεύτερο αυτό μέρος του τροπολογίου, που συνιστά αναμφιβόλως μια πρώιμη μορφή οκτώ ήχου, έλαβε την οριστική του μορφή και αποτέλεσε αυτόνομο λειτουργικό βιβλίο χάρη στον Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Έχουμε δηλαδή έναν τύπο οκτώ ήχου που συγκροτήθηκε γύρω στον 6ο αιώνα και στεγάστηκε αρχικά στο τροπολόγιο και ο οποίος κατά τον 8ο αιώνα πλουτίζεται με την ποιητική παραγωγή του Δαμασκηνού. Σύνολο το οκτάηχο υμνογραφικό υλικό απαρτίζει ένα νέο βιβλίο, την οκτώηχο, που αρχίζει να υποκαθιστά από τον 9ο αιώνα το αναστάσιμο υμνογραφικό τμήμα του τροπολογίου και εν τέλει, μετά την συνεχή κατάτμιση του περιεχομένου αυτού, να το αντικαθιστά. Το βασικό γνώρισμα του νέου αυτού βιβλίου είναι οι ενότητες των τροπαρίων κατά τους οκτώ ήχους με κοινό θέμα ύμνηση στην Ανάσταση του Χριστού. Τα τροπάρια αφορούν τον κύκλο 8 εβδομάδων με τους ισάριθμους ήχους για τις ακολουθίες των Κυριακών. Η γενικότερη διάρθρωση του λειτουργικού έτους κατά το σύστημα της επαναλαμβανόμενης Οχδοάδος επέβαλε την οκτώηχο ως υμνογραφικό και μουσικό σύστημα διακανονισμού της νεχθήμερης ασματολογίας της Εκκλησίας μας. Ιωσήφ ο υμνογράφος, μιμούμενος του περιεχομένου της οκτώηχου του Δαμασκηνού, επίησε ύμνους, κανόνες και στοιχειρά και για τις καθημερινές ακολουθίες της εβδομάδος, δίνοντας νέα διάσταση στη συλλογή. Τιτλοφόρησε δε το σύνολο της υμνογραφικής του παραγωγής «Οκτά ήχων νέαν». Με την συναρμογή των δύο τμήματων, του Ιωάννου δηλαδή και του Ιωσήφ, προέκυψε ένα νέο έργο, το νέο λειτουργικό βιβλίο «Η μεγάλη οκτώ ήχος, η γνωριζομένη και με την ονομασία «Παρακλητική». Επιτρέψτε μου στη σύντομη αυτή ιστόρηση της εξελίξης της παρακλητικής να υπενθυμίσω και μια νεότερη οκτώηχο έργο του μεγάλου τυπικάρη Σημεών Θεσσαλονίκης. Η υπό του Σημεών γενομένη μεταρρύθμιση του τυπικού της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης προέβλεπε και την χρήση της οκτώηχου, η οποία εισήχθη δι' αυτού για πρώτη φορά από την μοναχική λατρεία στο ενωριακό τυπικό. Το έργο του αυτό στεγάζεται με τετέρων πέντε λειτουργικών του έργων στον κώδικα Αθηνών 2047. Στη νέα αυτή οκτώηχο, Σημεών κράτησε τα πλείστα τροπάρια από τις γνωστές μοναχικές ακολουθίες της και την εμπλούτησε με δικούς του ιαμβικούς στίχους που προτάσσονται των Θεοτοκίων των Εσπερινών των Σαββάτων και με ενωριακά ψάλματα. Αξιοσημείωτη η μεταξύ των διαφόρων ομάδων των τροπαρίων παρεμβολή εκτενών και αναλυτικών τυπικών διατάξεων στον πρώτο ήχο, συντόμων για τους άλλους.
Η γραπτή παράδοση της Οκτωήχου αρχίζει κάπου τον 9ο-10ο αιώνα, από τότε δηλαδή που οι νέες συνθήκες, η μετά την πάυση των οικονομαχικών ερίδων Παγιωθήσες, επέβαλαν ως νέα λειτουργικά υμνολογικά βιβλία για την αναπλήρωση των καταστραφέντων τροπολογίων την Οκτώηχο του Δαμασκηνού, την Οκτώηχο τη Νέα και την εκ της συνενώσεως των δύο αυτών βιβλίων προελθούσα παρακλητική. Τα χειρόγραφα βιβλία αυτά αποτέλεσαν το μέσο δια του οποίου διαδόθηκε το περιεχόμενο της Οκτωήχου, η σύνθεση του οποίου γνώρισε πολλές διαφοροποιήσεις και διάφορες ανακατατάξεις. Η πρωτοτύπωση της παρακλητικής το έτος 1522 στη Ρώμη και η επανειλημμένη έκτοτε επανέκδοσή της δεν περιόρισαν την κωδικογραφική δραστηριότητα. Μολονότι υπάρχει τυπογραφία και πολλές εκδόσεις διαδίδουν το βασικό χριστιανικό υμνολόγιο, ωστόσο η διακίνηση των εντύπων βιβλίων δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση παντού, με συνέπεια η αντιγραφή της Οκτωήχου να συνεχίζεται σταθερά. Η ύπαρξη των γραπτών αυτών μνημείων επιτρέπει την ιχνηλάτηση της εξέλιξης της Οκτωήχου και αποτελούν αντικείμενο έρευνας και λειτουργιολογικής μελέτης. Τα χειρόγραφα βιβλία που ανθολογούν την Οκτάηχη υμνογραφία χρονολογούνται από τον 9ο-10ο αιώνα μέχρι και τον 18ο και γράφτηκαν με μια προϊούσα αύξηση. Πολλά σχετικά γράφτηκαν τον 14ο, 15ο και περισσότερα τον 16ο και 17ο αιώνα. Τα περισσότερα από αυτά έχουν ποικίλο περιεχόμενο, την σύνθεση του οποίου διαμόρφωσαν οι πολλές λειτουργικές ανάγκες και η κρίση των αντιγραφέων. Δεν λείπουν όμως από την χειρόγραφη παραγωγή και κώδικες με μοναδική ύλη την Οκτώηχο. Έτσι έχουμε κώδικες πολυμυγής και ογκώδης με θεολογικό και λειτουργικό περιεχόμενο ατάκτως ανθολογημένο, μεταξύ δε του οποίου και τα της Οκτωήχου. Υπάρχουν επίσης σύμμικτα χειρόγραφα με ακρεφνώς όμως λειτουργικό περιεχόμενο, χαρακτηριζόμενο ως πανδέκτεση και ανθολόγια. Σε αυτά ανθολογούνται το ψαλτήρι, η Οκτώηχος μετά των εξαποστηλαρίων και των εωθηνών ιδιομέλων, οι ακολουθίες της εβδομάδος, διάφοροι κανόνες, αποστολα Ευαγγέλια της εβδομάδος και άλλα. Ενδιαφέρον ως προς την ονομασία είναι και ο τύπος εκείνος του λειτουργικού βιβλίου που καλείται εβδομαδαρία και περιλαμβάνει στην ύλη του εκτός της ακολουθίας της εβδομάδος και την Οκτώηχο ή τμήμα αυτής. Οκτάηχο υλικό εντοπίζεται και σε χειρόγραφα στα οποία κυρίαρχη συλλογή συγκροτούν τα ευχολογικά κείμενα της Θείας Λατρείας καθώς και ευχών σε διάφορες περιστάσεις. Αξιοσημείωτες είναι και οι περιπτώσεις συστεγάσεως μέρους της Οκτωήχου με το Θεοτοκάριο, με την ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, με το Τριώδιο και το Πεντηκοστάριο, με τις θείες λειτουργίες του Βυζαντινού τύπου και διάφορες άλλες λειτουργικές ενότητες. Από την άλλη, σώζονται πολυάριθμοι λειτουργικοί κώδικες με αμυγές περιεχόμενο, το οποίο εξαντλείται στην Οκτάηχη υμνογραφία. Η σύνθεση όμως του περιεχομένου αυτών δεν είναι σταθερή για όλη την χειρόγραφη παράδοση. Οι κώδικες αυτοί στεγάζουν μικρή ή πλήρη συλλογή ύμνων που αφορούν είτε τον εβδομαδιαίο κύκλο των 8 περιόδων με τους ισάριθμους ήχους για την ακολουθία των Κυριακών, είτε πλήρη τον εβδομαδιαίο κύκλο με την υμνογραφία της Κυριακής και των λοιπόν 6 ημερών της εβδομάδος σε 8 περιόδους κατά τους 8 της βυζαντινής υμνογραφίας και μουσικής ήχους. Συνηθισμένη είναι και η τακτοποίηση της ύλης της Οκτωήχου σε δύο βιβλία, εκ των οποίων το ένα περιλαμβάνει τους κυρίους ήχους, ενώ το περιεχόμενο του άλλου συνθέτει η ασματογραφία των πλαγίων ήχων. Σε αρκετές περιπτώσεις, το δεύτερο βιβλίο αποτελεί συνέχεια του πρώτου, είναι γραμμένο από το ίδιο χέρι, ανήκουν δε και τα δύο στην ίδια βιβλιοθήκη. Δεν είναι σπάνιος, καθαρά για χρηστικούς λόγους, και ο τετραμερής χωρισμός της Οκτάηχης υμνογραφίας, άρα και η τακτοποίηση αυτής σε 4 βιβλία. Έτσι, 8 περίοδοι με τους ισάριθμους ήχους κατανέμονται ανά 2 σε 4 βιβλία, ακολουθώντας τη σειρά κατατάξεως των ήχων, ο πρώτος με το δεύτερο κτλ. Η γραπτή εκκλησιαστική μουσική οργανώθηκε από τα μέσα του 10ου αιώνα σε πλήρες, αυτοτελές και ομοιογενές ημιογραφικό σύστημα για την τελειότερη δυνατή έκφραση της λατρείας και την καταλληλότερη ένδυση της ημιογραφίας της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Η Βυζαντινή ημιογραφία συνδέεται άμεσα με το σύστημα των 8 ήχων, το σύστημα της Οκτωηχίας που καθιερώθηκε με τον Ιωάννη Δαμασκηνό και για την ψαλτική της Ορθόδοξης Λατρείας διέσωσε την μέχρι τότε προφορική παράδοση και έγινε το λίκνο για την μουσική τέχνη που έμελε να κορυφωθεί στα μετέπειτα χρόνια. Την ανάπτυξη και εξέλιξη της ψαλτικής σε υψηλή τέχνη βοήθησε η δημιουργία των διαφόρων μουσικών βιβλίων που διαμορφώνονται παράλληλα και σε σχέση με τα λειτουργικά βιβλία.
Έτσι λοιπόν έχουμε πολλά υμνογραφικά είδη, πολλά ως προς την χρήση και τον τρόπο μελοποιήσεως, τα οποία απαρτίζουν τα εξής λειτουργικά βιβλία. Το ψαλτήρι, το στιχηράριο, το ιρμολόγιο και το κοντακάριο. Τα αντίστοιχα μουσικά βιβλία είναι η παπαδική, το στιχηράριο, το ιρμολόγιο και το κοντακάριο. Την ασματογραφία της παρακλητικής απαρτίζουν κατά κύριο λόγο τα ιδιόμελα στιχηρά τροπάρια και οι κανόνες, ήδη που ανήκουν στο στιχηραρικό και το ιρμολογικό γένος μελοποιίας και την μουσική τους παραδίδουν τα μουσικά βιβλία στιχηράριο και ιρμολόγιο. Το στιχηράριο, εκτός των στιχηρών των εορτών, κινητών και ακινήτων όλου του χρόνου, περιέχει και τις ακόλουθες βασικές ενότητες της οκτωήχου. Τα ιδιόμελα αναστάσιμα της οκτωήχου Ιωάννου του Δαμασκηνού, τα στιχηρά ανατολικά και τα καταλφάβητων δογματικά ιδιόμελα του Ιδίου, τα 11 αιωθινά λέοντος του Σοφού, σταυροθεοτοκία ιδιόμελα αποδιδόμενα στον λέοντα τον Σοφό και τους αναβαθμούς των 8 ήχων. Υπάρχουν ακόμη, και πρέπει ιδιαιτέρως να τονιστεί σε τούτη εδώ την λειτουργική σύναξη, από τους 12ο και 13ο κυρίως αιώνα, λειτουργικο-μουσικά χειρόγραφα, δηλαδή συμμυγείως προς την μορφή του περιεχομένου βιβλία, με την ονομασία 8 ήχος, με ορισμένες ενότητες τροπαρίων μελοποιημένες και άλλες άνευ σημειογραφίας. Η σύντο χρόνο αύξηση της ύλης του στιχηραρίου επέφερε την κατάτμιση του βιβλίου σε άλλους ανεξάρτητους κώδικες. Από τις αρχές του 16ου αιώνα, η οκτώ ήχος του Δαμασκηνού αποσπάστηκε από το στιχηράριο, συγκροτώντας αυτόνομο μουσικό βιβλίο, το Αναστασιματάριο, που γνωρίζει πολύ μεγάλη διάδοση από τον 17ο αιώνα και μετά. Το ίδιο συνέβη και με τα ιδιόμελα, που ψάλλονται μετά τον στίχο «Δόξα Πατρί» και λέγονται δοξαστικά. Αποσπάστηκαν και δημιούργησαν το μουσικό βιβλίο «Δοξαστάριο». Στα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του επομένου καταρτίζεται ένα χειρόγραφο βιβλίο με επιλεγμένη ανθολόγηση κάποιων από τις εφραδέστερες συνθέσεις του στιχηραρίου υπό τον τίτλο «Εκλογή στιχηραρίου», που εκτός των άλλων περιλαμβάνει και τα 8 ή τα 16 δογματικά θεοτοκία του Αναστασιματαρίου και τα 11 Ιωθινά. Το μουσικό βιβλίο που περιέχει την μουσική των κανόνων, συγκεκριμένα δε την μουσική των πρότυπων πρώτων τροπαρίων των οδών του κανόνα, καλείται ιρμολόγιο. Τα ιρμολόγια περιλαμβάνουν τους ιρμούς των κανόνων και των αναστασίμων και των άλλων δεσποτικών, θεομητορικών και μεγάλων Αγίων εορτών, είτε με το σύστημα της κατάταξης των κανόνων, της διάταξης των κανόνων, είτε με εκείνο της διάταξης των οδών. Εκτός από το κλασικό αυτό υλικό, ανθολογούνται σε αυτό και οι πρόλογοι τα αυτόμελα τροπάρια, σύμφωνα με τα οποία ψάλλονται πλήθος προσωμείων τους και διακρίνονται σε κατήχων καθίσματα, κατήχων στιχερά προσώμια, εξαποστηλάρια, αντίφωνα, αναβαθμούς και κοντάκια. Εξίσου σημαντικό και ελίαν χρήσιμο για την τέλεση της Ορθοδόξου Λατρείας είναι και το λειτουργικό βιβλίο «Ορολόγιο», το οποίο εν αντιθέσει με το εναλλασσόμενο για κάθε ημέρα υμνογραφικό υλικό της παρακλητικής, περιέχει τα σταθερά στοιχεία των ακολουθιών του νυχθημέρου. Παρά την σημαντική αυτή διαφορά στο περιεχόμενο, και τα δύο αυτά βιβλία είναι απαραίτητα για την τέλεση των ακολουθιών, χρησιμοποιούμενα εκ παραλλήλου, το ένα συμπληρώνοντας το άλλο στην εξέλιξη αυτών. Το ορολόγιο, όπως και η παρακλητική, είναι βιβλίο προορισμένο κυρίως για τους χορούς των ψαλτών. Κατ' εξαίρεση σημειώνονται σε αυτό και λειτουργικά στοιχεία που αφορούν στο λειτουργό ιερέα. Ενδιαφέρουσα κρίνεται και η συγκέντρωση σε αυτό τυπικών διατάξεων των νυχθήμερων ακολουθιών, ιδιαιτέρως επικουρική στην κατανόηση και εύτακτη τέλεση αυτών. Την ονομασία ορολόγιο έλαβε από την σύσταση του περιεχομένου του, τις ώρες δηλαδή, τις συνήθες ακολουθίες των τακτικών καιρών της δημόσιας λατρείας, που υπό την ευρύτερη έννοια όλες ονομάζονται ώρες προσευχής. «Ορολόγιον κατά τον κανόνα της Λαύρας του Αγίου Πατρός Σιμών Σάβα» είναι ο τίτλος που σημειώνεται από τον αντιγραφέα στην αρχή του Συναϊτικού Κώδικος 863 του αρχαιότερου σωζόμενου χειρόγραφου ορολογίου, χρονολογημένο κατά τον 9ο αιώνα. Τίτλος που αφενός μεν ανταποκρίνεται στο λειτουργικό υλικό που στεγάζεται στον κώδικα και το οποίο απαρτίζουν ψαλμοί και ύμνοι των ακολουθιών των καλούμενων μικρών ωρών, δηλαδή της πρώτης, τρίτης, έκτης και ενάτης ώρας της ημέρας, τα σταθερά στοιχεία της εσπερινής ακολουθίας, τμήμα της πρώτης ώρας της νυχτός, ψαλμοί στην μετάληψη και ευχή μετά την μετάληψη.
Αφετέρου δε μαρτυρά ότι την τέλεση των ακολουθιών κανοναρχούσαν οι διατάξεις του μοναχικού τυπικού του Αγίου Σάβα. Με την έκδοση αυτού του χειρογράφου ξεκινά και η ιστορία του λειτουργικού βιβλίου Ορολόγιο. Βραδύτερα προσαρτίστηκε στο περιεχόμενό του χρήσιμο υμνογραφικό υλικό απαραίτητο για την τέλεση των τακτικών και εκτάκτων ακολουθιών. Το περιεχόμενό του αποτελούσαν τα τροπάρια, απολυτίκια και τα κοντάκια των ακινήτων εορτών και των καθεκάστην ημέραν εορταζομένων Αγίων του όλου ενιαυτού, επιπροσθέτως δε και τα αντίστοιχα άσματα του κινητού εορτολογικού κύκλου. Το υλικό αυτό αποσπάστηκε από την αρχαιότερη λειτουργική συλλογή ύμνων του Τροπολόγιο, στο οποίο κατελάμβανε την αρχική ενότητα το πρώτο μέρος, που μαζί με τους νέους ύμνους που γράφτηκαν εξαιτίας της ανάπτυξης και αύξησης του εορτολογίου, μεταβιβάστηκε στα Μηναία και στο Ορολόγιο, δημιουργώντας το δεύτερο μέρος αυτού. Ο πλουτισμός του βιβλίου με την τροπαριακή αυτή ύλη και η συντοχρόνο ενσωμάτωση περιστατικών ακολουθιών και κανόνων προσέδωσαν στο βασικότερο προσευχητάριο της Εκκλησίας μας την ονομασία Ορολόγιο το Μέγα. Πότε έγινε η σύνθεση του βιβλίου αυτού δεν γνωρίζουμε. Η ανανεωτική προσπάθεια της Εκκλησίας με την διαρκή διαμόρφωση του περιεχομένου του βιβλίου, οι λειτουργικές ανάγκες της κάθε εποχής, η χρήση του από τους συντελεστές της λατρείας και οι προσευχητικές ανάγκες των πιστών δημιούργησαν μια ποικιλία ορολογιακών τύπων. Η χειρόγραφη παράδοση του βιβλίου δεν διέσωσε ορολόγια με σταθερή μορφή και σχήμα που θα μας επιτρέψουν να προσδιορίσουμε την εποχή της συγκροτήσεως του βιβλίου με την σημερινή του μορφή. Υπολογίζουμε όμως ότι έλαβε την πρώτη του μορφή γύρω στον 14ο αιώνα. Η πρωτοτύπωση του βιβλίου το έτος 1509 στην Βενετία πρωτοφανερώνει και την μορφή με την οποία γνωρίζουμε το λειτουργικό αυτό βιβλίο σήμερα. Η χειρόγραφη παραγωγή των ορολογίων δεν είναι μεγάλη εξαιτίας της κατανομής της ύλης του και σε άλλους τύπους λειτουργικών χειρογράφων. Η έρευνά μας επί των πηγών έδειξε ότι έχουμε μια ποικιλία παραδόσεων και συστημάτων του ορολογίου, τα οποία διαφέρουν ως προς την κατάταξη των ακολουθιών και το λειτουργικό υμνολογικό υλικό αυτών, διαφορές οφειλόμενες είτε στη διαφορετική παράδοση είτε σε ανεξάρτητη μεταγενέστερη εξέλιξη αυτών. Εντοπίζονται λοιπόν ορολόγια που άρχονται από τις ακολουθίες της πρώτης ώρας της ημέρας, άλλα με εναρκτήρια ακολουθία αυτή του μεσονυκτικού, δηλαδή την πρώτη μετά την από του ύπνου έγερση ακολουθία, ενώ σώζεται μικρός αριθμός χειρογράφων που ανθολογούν προημιακά την ακολουθία του όρθρου. Από την άλλη, η συγκριτική εξέταση του λειτουργικο-υμνολογικού υλικού των ακολουθιών του νυχθημέρου, σύμφωνα με πρόχειρη έρευνα στις πηγές, καθιστά εμφανείς τις διαφορές του περιεχομένου αυτών. Ως γενική διαφορά μπορεί να καταγραφεί η βραχύτητα των ακολουθιών που στεγάζονται σε παλαιότερους κώδικες εν συγκρίση με τις αντίστοιχες ακολουθίες που ανθολογούνται σε μεταγενέστερες πηγές και εμφανίζουν προσθήκες, άλλοτε απλές και σε αρκετές περιπτώσεις συνθετότερες. Ειδικότερα τώρα, και σημειώνω μόνο τις αισθητότερες διαφορές, ελείπουν τα μεσόρια των τεσσάρων ακολουθιών των ωρών από το καθημέραν μεσονυκτικό, ελείπει η υπέρ των κεκοιμημένων ακολουθία, παραλείπεται στον όρθρο η βασιλική εναρκτήριος ακολουθία, ενώ διατηρούνται σε άλλες παλαιότερες πηγές μεταξύ των τροπαρίων των αναβαθμών οι παρεμβαλλόμενοι στίχοι από τους οικείους ψαλμούς και τέλος στην ακολουθία του Εσπερινού σώζονται τρία εφήμνια στους λιχνικούς ψαλμούς, εκτός από το γνωστό αυτό το «Εισάκουσόν μου Κύριε» που έχουμε σήμερα στον 140 ψαλμό, σώζονται τρία εφήμνια. Όπως και για την παρακλητική, έτσι και στην περίπτωση του βιβλίου «Ορολόγιο το Μέγα», οι ενότητές τους στεγάζονται σε ξεχωριστά χειρόγραφα. Το βιβλίο μετά την αρχική απλή του μορφή, μορφή ακολουθαρίου, απορρόφησε ποικίλο υλικό με συνέπεια το περιεχόμενό του να συνθέτουν διαφορετικά μέρη και να συστεγάζονται στα φύλλα του οι καθημερινές αλλά και οι έκτακτες ακολουθίες, τροπάρια του όλου ενιαυτού, αναστάσιμα απολυτίκια, θεοτοκία και υπακοές της οκτωήχου, καθώς και άλλα υμνογραφήματα ψαλόμενα περιστατικώς. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η δημιουργία κωδίκων όπου συνυπάρχει ορολογιακό υλικό με τμήματα άλλων υμνολογικών βιβλίων, κατ' επέκταση δε και η δημιουργία νέων τύπων χειρογράφων βιβλίων. Ένα συνηθισμένος σύμμικτος τύπος χειρογράφου στεγάζει μέρος του ορολογιού και το ψαλτήρι, συνδυασμός πέρα για πέρα πρακτικός, καθότι το μεγαλύτερο μέρος του ορολογίου καταλαμβάνουν ψαλμικά κείμενα.
Απαντούν επίσης χειρόγραφα του τύπου ανθολόγιο, με πλούσιο και ποικίλο περιεχόμενο, από το οποίο δεν λείπει ορολογιακό υλικό. Συχνά τέλος, οι κωδικογράφοι προσθέτουν τους παρακλητικούς προς την Θεοτόκο κανόνες, ενίοτε μετά του ακαθίστου στο ομοιογενούς περιεχομένου βιβλίου, το Θεοτοκάριο. Παρά το ότι ένα ξεφύλισμα του ορολογίου, συγκεκριμένα του πρώτου μέρους του, αφήνει την εντύπωση στους μη ειδώτες ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα βιβλίο προσευχητάριο που περιέχει μόνον ψαλμούς, ευχές, δεήσεις και λίγα τροπάρια, κάποια από τα οποία αναγινώσκονται και άλλα ψάλλονται, εν τούτης κρύβει έναν μεγάλο μελωδικό πλούτο με ποικίλη και πολυσχηδή μεταχείριση. Και είναι απολύτως φυσικό να συμβαίνει αυτό από τη στιγμή που στα φύλλα του ορολογίου αποτυπώνονται οι πλουσιότερες σε υμνογραφήματα ακολουθίες των Ιχθυμέρου, ο Όρθρος και ο Εσπερινός, έστω και χωρίς τα συμπληρωματικώς ληφθέντα από άλλα λειτουργικά βιβλία τροπάρια. Στον Όρθρο και στον Εσπερινό μπορούμε να πούμε ότι ανήκει το 50% της ψαλτικής παραγωγής των τελευταίων 10 αιώνων. Τους ύμνους των δύο αυτών βασικών δημόσιων προσευχών χρωματίζει η Βυζαντινή Οκταϊχή αλλά και οι ενδιάμεσες ποικίλες παραλλαγές και χρώες αυτής. Με τα πολυώνυμα είδη της υμνογραφίας που ψάλλονται εν εσπέρα και πρωί, καταγίνεται η πανθαύμαστη μελοποιητική τέχνη. Τον πλουτισμό ή καλοπισμό των δύο αυτών ακολουθιών με πλήθος θαυμάσιων συνθέσεων επιμελήθηκε με ιδιαίτερο ζήλο και μεράκι πολυπληθής χωρία μεγαλοφιών συνθετών. Την ανάδειξη δε του τελετουργικού Εσπερινούτε και Όρθρου και το ζωντάνημα της λατρείας μας υποστηρίζει όχι μόνο η μουσική, αλλά επίσης η ανάγνωση, η απαγγελία στο εκφωνητικό ιδίωμα, η μονοφωνάρικη και η χοροδιακή ψαλμόδηση, η αντιφωνία, ο διάλογος μεταξύ των χωρών, οι διακρίσεις και οι συνδυασμοί τους. Το περιεχόμενο του ορολογίου συνίσταται από τα σταθερά μόνον στοιχεία των ακολουθιών του Νυχθημέρου, τα οποία προέρχονται κυρίως από το ψαλτήρι. Ψαλμική ύμνη στην Εσπερινή και Ορθρινή λατρεία μας είναι τα ανοιξαντάρια, οι τριαδικά, τα κεκραγάρια, τα προκείμενα, ο πολυέλιος και τα αντίφωνα, τα ψαλόμενα σε οσίου, σε ιεράρχας, στις γιορτές της Παναγίας, στη σύναξη των ασωμάτων και στην μεταμόρφωση του Χριστού, ο άμωμος, τα πασαπνοάρια του Ευαγγελίου και η έννη. Το σταθερό αυτό μέρος των ακολουθιών του εκκλησιαστικού νυχθημέρου μελικά ανήκει στο παπαδικό γένος και καλείται παπαδικό, επειδή οι κώδικες που το παραδίδουν περιέχουν αρχή-αρχή την προθεωρία της παπαδικής ή ψαλτικής τέχνης. Οι συνθέσεις με ψαλμικό κείμενο στεγάζονται στο μουσικό βιβλίο της παπαδικής, η οποία, όπως και το ορολόγιο, περιέχει τα σταθερά μέρη των ακολουθιών του Εσπερινού και του Όρθρου και τέτοια είναι κυρίως όλα τα μελοποιήματα με κείμενο τους ψαλμούς. Όπως και στο βιβλίο της παρακλητικής, έτσι και στην υμνογραφία του ορολογίου εμπλέκεται και η ιερμολογική μελοποιία για να καλύψει τη μουσική επένδυση του ποιητικού κειμένου των κανόνων της ακαθίστου, του μικρού και μεγάλου κανόνου στην Απεραγία Θεοτόκο και των λοιπών κανόνων που ανθολογούνται στο βιβλίο, παραδίδοντας μέσα από το μουσικό ιερμολόγιο το μελικό πρότυπο του σειρμούς, βάσει των οποίων ψάλλονται και τα τροπάρια των εννέα οδών των κανόνων. Ο χριστιανισμός, παράλληλα προς τους άλλους πνευματικούς θησαυρούς του, χρησιμοποίησε ευρέως την τέχνη ως τον πλουσιότερο τρόπο εκφράσεως του περιεχομένου του. Η Ορθόδοξη Εκκλησία καλλιέργησε και ανέπτυξε τις εκκλησιαστικές τέχνες, οι οποίες επειδή αναπτύχθηκαν, έζησαν και κινήθηκαν στο χώρο, μέσα στο χώρο του ναού και την ατμόσφαιρα της Θείας Λατρείας που τελείται μέσα σε αυτόν, χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές τέχνες. Η υμνογραφία και η ψαλτική αποτελούν εξαιρετικά δείγματα λειτουργικών τεχνών με απαραμίλου αξίας, ποίηματα και συνθέσεις. Το κάλλος λόγου και μέλους δεν εξαντλείται στην αισθητική αλλά διακονεί στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας και στη σωτηρία των ψυχών. Σημαντικό παράγοντα επιτέλεσης αυτής της διακονίας αποτελούν τα υμνογραφικά και ψαλτικά βιβλία, τα οποία θεωρούνται και είναι η κυβωτός της υμνογραφικής και ψαλτικής παράδοσης, μιας παράδοσης που δεν νοείται ως συνέχεια και συραφή αντιγράφων, αλλά ως μια αλυσίδα ιστορικών σταθμών και εξελίξεων των δύο αυτών βιβλίων, όπου κάθε σταθμός εμφανίζει και μια πρωτοτυπία, μια ανανεωτική προσπάθεια, μια νέα καλλιτεχνική έκφραση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριο Παπαγιώργο για τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με την παρακλητική και το ορολόγιο και με όσα μας είπε σε
Συμπληρώθηκε ο κύκλος των περισσότερων λειτουργικών βιβλίων, παραμένει βεβαίως το πεντηκοστάρι. Thank you.